Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο απασχολεί τις νέες μαμάδες ο πιο υγιεινός τρόπος ζωής και διατροφής. Συνέχεια λοιπόν ψάχνουμε καινούργια πράγματα να φτιάξουμε γρήγορα και υγιεινά. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να γνωρίσουμε την Ασπασία Πρόβου και να μάθουμε όλα αυτά τα υγιεινά πράγματα. Δημιουργό της ιδέας Παιδιά στην Κουζίνα. Φύγαμε. Από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει τα μαθήματα μαγειρικής? Μια καλή ηλικία είναι τα 3 έτη. Αλλά ένα παιδί στο σπίτι του με τους γονείς του μπορεί να μαγειρεύει από τη στιγμή που μπορεί να καθίσει στο καρεκλάκι του. Τι μπορώ να τους δίνω μαζί τους στο σχολείο? Οι ιδέες που μου αρέσουν πολύ είναι η ξηρή καρπή, ο μη ξηρή καρπή, οι σπιτικές πίτες, τα κριτσίνια λαχανικών. Τι μαθαίνει ένα παιδί στα μαθήματα μαγειρικής? Η μαγειρική είναι μια δραστηριότητα στην οποία χρησιμοποιούνται όλες οι αισθήσεις. Έτσι είναι μια πλούσια δραστηριότητα για το παιδί. Είναι ακόμα ένας υπέροχος τρόπος για να εισαχθεί ένα παιδί σε εφαρμοσμένα μαθηματικά, φυσική και χημεία και να διαμορφώσει την αντίληψη της καλής διατροφής. Γιατί η μαγειρική στον ατμό είναι πιο υγιεινή? Γιατί η μαγειρική στον ατμό διατηρεί όλα τα θρεπτικά συστατικά και βοηθάει και τα λαχανικά και το ψάρι και το κρέας να μένουν ζουμερά. Και κάτι ακόμα είναι ότι είναι εύκολη και γρήγορη. Και αυτό εμένα μου αρέσει πολύ. Ναι, και εμένα μου αρέσει. Ωραία μας τα είπες. Δεν πάμε όμως κάτω τώρα να μαγειρέψουμε, να τα δούμε και στην πράξη όλα αυτά? Βέβαια. Πάμε. Φύγαμε. Λοιπόν, Ασπασία, περιμένω να δω τι νόστιμο και υγιεινό θα μας φτιάξεις. Σήμερα με τον Κωνσταντίνο θα φτιάξουμε μπέργκερ γαλοπούλας. Θα είναι ένα διαφορετικό μπέργκερ, έτσι δεν είναι? Θα είναι υπέροχο μπέργκερ. Ωραία. Εδώ ακριβώς πρέπει να πούμε, γιατί έχω κι εγώ παιδιά, αλλά έχεις και εσύ, ότι εμείς οι μαμάδες δεν έχουμε τη δυνατότητα να μαγειρεύουμε κάθε μέρα και να ζητάμε καινούργιους τρόπους και πιο γρήγορους για να δίνουμε στα παιδιά μας κάτι γρήγορο και υγιεινό. Σωστά. Έτσι λοιπόν. Η συσκευασία αγρόκηπος χαλβατζή είναι αυτό που θέλουμε για κάτι νόστιμο, γρήγορο και υγιεινό. Τα παντάρια στον ατμό διατηρούν όλες τις θρεπτικές τους ουσίες και είναι αυτό που είπες, έτοιμα. Με αυτόν τον τρόπο που είναι μαγειρεμένα στον ατμό διατηρούν τα πολύτιμα συστατικά τους, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και είναι και πάρα πολύ ζουμερά. Ναι, ακριβώς αυτό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δείξουμε τη συνταγή. Σχηματίζουμε τα μπέργκερ. Πάμε να στήσουμε το μπέργκερ λοιπόν, αφού φτιάξουμε πρώτα τη σως. Τη σως γιαουρτιού. Λοιπόν, αρχίζουμε με λίγη σάλτσα γιαουρτιού. Τέλεια. Μεγάλες ροδέλες. Και θα βάλουμε τρεις ζουμερές φέτες μέσα στο μπέργκερ. Όπα! Και είναι έτοιμο. Μαρία, έχουμε φτιάξει ένα μπέργκερ που είναι λαχταριστό και ζουμερό και πολύ πλουσιότερο σε θρεπτική αξία για τα παιδιά. Εννοείται.